Madonna, Madonna mi sembra. Δεν βλέπεις τη μύτη σου εδώ μέσα. Ναι, λείπει η μάμα. Πού το ξέρεις? Η πόρτα είναι κλειδωμένη. Και τα μπαντζούρια. Άσε κάπου τα τριαντάφυλλα. Ναι, αλλά πού? Όπου να είναι. Έλα εδώ. Θέλω να σου μάθω μια ιταλιάνικη λέξη. Τη λέξη Ιπάτσο. Τι θα πει αυτό? Θα πει αυτό και αυτό. Αυτό και αυτό. Αχ, Τζακ, σκέψου. Πριν μια εβδομάδα ούτε ήξερα πως υπάρχουν άντρες. Εσύ ήξερες πως υπάρχουν κορίτσια πριν από το χορό. Ήξερα ότι υπάρχουν κορίτσια. Θυμάσαι τι μου είπε στο χορό. Χρυσή μου, χορεύεις πολύ σφιχτά. Μα έκανε πολύ ζέστη και η πίστα ήταν γεμάτη κόσμο. Όταν μου μάθανε χορό η φιλενάδα μου τη ρώτησα πώς καταλαβαίνεις κατά πού θα πάει ο καβαλιέρος σου. Τι εκείνη μου είπε πρέπει να το καταλάβεις με το σώμα σου. Πώς με το σώμα μου τη λέω. Να σφίγγει ας απάνω του μου λέει. Γι' αυτό κι εγώ σφιγγόμουν απάνω σου. Δεν κατάλαβα πώς. Κοκκίνησες, μη φεύγει. Και ύστερα, θυμάσαι τι μου είπες. Χρυσή μου, είσαι όμορφη. Και εγώ σου ζήτησα συγγνώμη και έτρεξα στην τουαλέτα. Ξέρεις γιατί? Για να κοιταχτώ στον καθρέφτη. Και είδα πως ήμουν όμορφη, στα αλήθεια. Για πρώτη φορά στη ζωή μου ήμουν όμορφη. Εσύ με έκανες όμορφη όταν το πες. Είσαι όμορφη, Ρόζα. Τόσο πολύ. Και εσύ άλλαξες. Έπρεπες να γελάς και να χαχανίζεις. Γιατί έγινες τόσο μεγάλος και σοβαρός, Τζακ. Γιατί είσαι λίγο. Τι είμαι λίγο? Άγρια. Πώς μου το χέρισε. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό δεν είναι τίποτα. Θα βγάλω το μαντίλι και θα το ξεχάσουμε. Πες μου, πώς μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο για μένα? Τι είμαι εγώ, ένα τίποτα είμαι. Όλοι οι άνθρωποι είναι ένα τίποτα. Ως την ώρα που θα τους αγαπήσεις. δώσ' μου το μαντίλι. Θέλω να το δείξω στους φίλους μου στο καράβι. Θα πω, βρε, αυτό είναι το αίμα μιας όμορφης κοπέλας που κόψε τις φλέβες της για χάρη μου. Μην τον παίρνεις και τόσο απάνω σου. Είναι βογιά. Αυτά, έτσι, Καρατίνα. Μαμά, εδώ είσαι. Όχι. Είμαι πεθαμένη και χαμένη. Τζακ, είναι εκεί μέσα. Εγώ καλύτερα να βγαίνω και να σε περιμένω απ' έξω. Όχι, θα κάτσεις εδώ. Όχι. Μαμά, είναι ο Τζακ. Είσαι ντυμένη καλά? Γιατί είναι έτσι σκοτεινό εδώ μέσα? Τζακ, άνοιξε τα παντζούρια. Μα... θέλω να σε γνωρίσω στη μητέρα μου. Σε λέω καλύτερα να πηγαίνω. Όχι, άνοιξε τα παντζούρια. Εξετάσεις, κυρία Ντελερόζα. Ήταν πολύ κουρασμένη. Ρόζα, κλείσε την ξόπορτα. Κλείσε την και απαροσέφτη. Ήταν ένας πολυγνώμης έτσι. Η αδερφή μου πήρε το απολυτήριό της. Ήταν η μητέρα μου εκεί και η θεία μου ήταν εκεί και ξαδέρφια ένα σωρό. Έλεγα πως κι εσείς όλοι μαζί. Ο Τζακ σου φέρε τριαντάφυλλα. Ελπίζω να σας αρέσουν τα τριαντάφυλλα. Όσο και εμένα. Μαμά, πες κάτι, μαμά. Πες ευχαριστώ. Γράτσι. Ζακ, πες τη μαμά για τις εξετάσεις. Πες της πώς ήταν. Η μητέρα μου λέει πως έβγαζα με παραμύθι. Πες τι φορούσαν τα γόρια. Τι φορούσαν. Έλα, μην κάνεις τον κουτό. Μάμα, γαλάζια σακάκια και άσπρα παντελόνια και γαρίφαλα στο πέτο. Και τρία ζευγάρια χόρεψαν ένα παλιό χορό. Ρούζα. Ένα μενουέτο, μάμα. Ρούζα. Δεν τα θαύμα, Τζακ. Αλλά μια κοπέλα γλίστρησε και έπεσε. Δεν είχε συνηθίσει τις μακριές φούστες. Γλίστρησε και χτύπησε στο όνο.
Τι γέλιο που κάναμε, Τζακ. Ρόζα, νομίζω ότι η μαμά σου δεν... Το βραβείο μου! Αχ, το βραβείο μου! Ξέχασα το βραβείο μου! Πού είναι, πού είναι! Το άφησες στο χαγιάρι την ώρα που έψαχνες για το κλειδί. Ω, με συγχωρείτε, πάρω το φέρω αμέσως. Μαμά. Μαμά, πες μου, κάτι έγινε. Πες μου, μαμά. Δεν μπορείς να μου πεις. Αχ, μαμά μου, γλυκιά, μήπως και το χέρι μου. Δες, βγάζω το μαντίλι. Δεν είναι παρά ένα χρουτζινισματάκι, μαμά. Τίποτα άλλο, ξέχασε το, μαμά. Πες πως ήταν ένα κακόμοιρο. Μαμά μου. Κάτα. Δες, μαμά. Δες τι μου δώσαν. Τι είναι? Η εγκυκλοπαίδεια των ανθρωπίνων γνώσεων. Ο, τα έχει όλα εκεί μέσα. Από το άμπρα κατάπρα έως τον Οργένη. Η αδερφή μου έσκασε από τη ζήλια της. Αυτή δεν πήρε παρά μόνο δίπλωμα. Δίπλωμα? Τι δίπλωμα? Πού είναι? Εσύ? Εσύ δεν πήρες δίπλωμα? Σι, σι, μάμα. Έκολο, γουάρντα, γουάρντα. Βαμπένε, βαμπένε. Βάλ' το στην ντουλάπα μαζί με τα ρούχα του πατέρα. Ναι, κυρία Τελερόζε, πρέπει να είστε πολύ περήφανοι για την κόρη σας. Βγήκε μπροστά από όλες τις μαθήτριες και απήγγειλε ένα πλήμα. Αχ, μάμα, ήμουν τόσο ταραγμένη. Ναι, και ήταν τόσο όμορφη όταν προχώρησε στη σκηνή που όλος ο κόσμος από κάτω έκανε. Όπως σας το λέω, ακριβώς. Σαν να έχει φυσήξει αέρας. Πέστε μας, πώς νιώθει μια γυναίκα όταν είναι η μητέρα της πιο όμορφης κοπέλας του κόσμου? Κιάξα! Πάξα! Στην ίσυλα! Πάσε τα βία! Ας έχει τα βιβλία στη σκάλα. Μα στην πόρτα. Ήταν έξω ένας φωλισμένος εξαιτίας μιας φασαρίας. Μαμά, ποτέ δεν σε είδα έτσι. Τι θα πει ο Τζακ, μαμά? Σκοτίστηκε. Αγρίμη. Αγρίμη. Τρελόπρονα. Ίδια τα μάτια του πατέρα. Μάλιστα, μάλιστα, κύριε. Πρέπει να είστε πολύ περήφανοι για την κόρη σας. Είμαι περήφανη για τη μνήμη του πατέρα. Ήταν βαρόν. Αχ, Τζακ! Εσύ, ποιος είσαι εσύ? Τι είσαι εσύ, υπερπιατσέρα? Μάμα, τώρα δάς του σύστησα. Το λένε Τζακ Χάντερ. Χάντερ. Μάλιστα, κυρία Χάντερ, Τζακ Χάντερ. Τι είχαμε πει Χάντερ, κυνηγός που λέμε εμείς, ε? Τι κυνηγάς, Τζακ? Μάμα! Τι κυνηγάτε όλοι σας? Το κέφι σας, ε? Να γλεντήσετε, να καλοπεράσετε και δεν πάνε να τελειώσουν οι άλλοι τα σπασμένα, ε! Του συγχαίρουμε τους άντρες. Του συγχαίρουμε σχεδόν όσο και τις γυναίκες. Ρόζα, διασώξω. Δεν έφερε εδώ τον Τζάκι να τον βρήσεις. Ρόζα. Πήγαινε, γλυκιά μου, πιάσε τη μαμά σου να μου μιλήσει. Μου φαίνεται πως σχημάτισε κάπως στραβή εντύπωση. Ναι, σχημάτισα μια εντύπωση. Καλά, πάω να ντυθώ. Μαμά, μη μου χαλάσεις την ωραιότερη μέρα της ζωής μου. Κυρία Ντελερόζε. Ντελερόζε. Ναι, κυρία Ντελερόζε. Λυπάμαι πολύ για όλα αυτά. Πιστέψτε με, δεν θα ήθελα καθόλου να κατευθώ στις οικογενειακές σας υποθέσεις. Γύρισα στην πατρίδα μου ύστερα από 3 χρόνια ταξίδι και ήρθα να δω τους δικούς μου. Η αδερφή μου πήγαινε στο χορό του γιου σχολείου, με πήρε μαζί της και εκεί γνώρισα την κόρη σας. Και τι κάνατε? Στο χορό, χορέψαμε. Η αδερφή μου είπε πως η μητέρα της Ρόζας είναι πολύ αυστηρή και δεν την αφήνει να βγαίνει με αγόρια και έτσι όταν τελείωσε η γιορτή είπα στη Ρόζα «Λυπάμαι πολύ που δεν σε αφήνουν να βγαίνεις έξω». Και αυτή μου λέει «Μπα, ποιος το πέφτω». Έτσι νόμιζα πως η αδερφή μου είχε κάνει κάποιο λάθος και δώσαμε ραντεβού για το άλλο βράδυ. Και τι κάνατε το άλλο βράδυ? Πήγαμε στον κινηματογράφο. Και τι κάνατε εκεί? Στον κινηματογράφο τρώγαμε popcorn και βλέπαμε την ταινία. Γύρισε τα μεσάνυχτα και μου είπε πως ήταν με μια φίλη της και πως διάβαζε γεωγραφία. Ό,τι και να σας είπε, δεν φταίω εγώ. Και το άλλο βράδυ τι κάνατε? Την Τρίτη πήγαμε στα Πατίνια. Και τι κάνατε έπειτα? Πήγαμε σε ένα ζαχαροπλαστείο και φάγαμε παγωτό. Μόνοι σας? Στο ζαχαροπλαστείο. Όχι, ήταν φίσκα κόσμο και στα Πατίνια ήταν πατήσι με πατώσει. Δεν θα πείσπαζε αν έμεινε ποτέ μόνο με τη Ρόζα μου? Τι σημασία έχει, δεν καταλαβαίνω. Εμείς είμαστε σιτσιλιάδοι. Δεν αφήνουμε εμείς τα κορίτσια μας να γέρνε. Παρά μόνο άμα αραβωνιαστώ. Μα κυρία Τελερόζε, εδώ είναι Αμερική! Εμείς όμως είμαστε Σιτσιλιάνοι! Και το αίμα μας δεν είναι χαμομήλι σαν το δικό σας. Η φυγατέρα μου είναι Παρθένα. Είναι ή ήταν, μακάρι και να ξέρω. Κυρία Τελερόζε, Τελερόζε, πρέπει να σας πω κάτι. Μπα, δεν θα το πιστέψετε. Δύσκολα λέγεται, αλλά και εγώ. Τι? Παρθένος. Τι?
Δεν το πιστεύω. Κι όμως είναι αλήθεια. Είναι η πρώτη φορά που... Πρώτη φορά που τι? Πρώτη φορά που πεθύμησα πραγματικά να... Πεθύμησες τι? Να κάνω έρωτα. Εσύ, κοντζάμναφτης. Μάλιστα, κυρία. Είχα βέβαια πολλές ευκαιρίες. Όμως κάθε φορά συλλογιζόμουν τη μητέρα μου. Κάθε φορά αναρωτιόμουν αν η μητέρα μου θα βρίσκε πως η γυναίκα εκείνη ήταν καθώς πρέπει. Βέβαια, όμως για την κόρη μου η μητέρα σου λέει εντάξει, νεαρέ, πες με εντάξει. Τελερούσε, κύριε, τελερούσε, πραγματικά. Εδώ και δύο εβδομάδες της χτυπούσα τα χέρια για να μην ξύνει τα τσιμπήματα από τα κουνούπια και να μην τρώει τα νύχια της. Και τώρα με μιας έχω ένα γρήμι μες στο σπίτι μου. Λέει πως είναι ερωτευμένη με σένα και εσύ. Λες και εσύ ότι είσαι ερωτευμένος, Μάλιστα, κυρία, είμαι πάρα πολύ ερωτευμένος. Μπαμπίνι! Τούτσι του εμπαμπίνι! Έτοιμη για το πικρί! Πήγαινε στο χαγιάκι εσύ και να μην βγεις αν δεν σε φωνάξω. Στο ορισμό σου, μάμα! Πήγαινε! Στο χαγιάκι! Δεν είσαι εσύ. Τι είσαι, καθολικός? Εγώ ναι, καθολικός. Εμένα δεν μου φαίνεσαι και καθολικός. Για το όνομα του Θεού, μάμα, τι διαφέρουν οι καθολικοί από τον άλλο κόσμο? Εσύ να κάτσεις εκεί που κάθεσαι. Εσύ κάνε ένα γύρο. Ένα γύρο να κάτσεις γύρω από τον εαυτό σου, ένα γύρο. Πω, γιατί φτιάχνεις στενά στο ναυτικό τα παντελόνια, δεν καταλαβαίνω. Αυτό πρέπει να το ρωτήσετε στο Υπουργείο Ναυτικών, κυρία Τελερός. Εκείνα, έλα εδώ. Εκείνο το χρυσό σκουλαρίκι, τι το έχεις και το φάτε. Επειδή πέρασε τον Ισημερινό, μάμα, το πέρασε τρεις φορές. Βαπτίστηκε την τελετή του Ποσειδώνα και πρέπει να φοράει χρυσό σκουλαρίκι. Είναι θαλασσόλικο ο Τζάρας. Τι για παντήμα. Τα βλέπεις. Έχω ένα αγρίνι μες στο σπίτι μου. Κυρία Τελερόζε, φαντάζομαι πως η Σικελή είναι πολύ συναισθηματική. Βέβαια, άλλο που δεν θες εσύ, Μα έννοια σου, δεν σε αφήσω εγώ να μου κάνεις το κεφαλί. Με έχετε παρεξηγήσει πραγματικά. Ξέρω εγώ τι θέλουν οι άντρες από τα κορίτσια. Όχι popcorn και πατίνια, αλλά έλα. Μαμά, μαμά, κυρία Τελερόζε, σας φωνάζει η κόρη σας. Να με φωνάζει, ας την ένα φωνάζει. Έλα εδώ εσύ. Έλα εδώ. Είπες πως είσαι καθολικός. Εγώ μάλιστα, κυρία. Ωραία. Τότε γονάτισε εδώ. Μπροστά στη Μαντόνα, εδώ. Τι να κάνω. Εδώ γονάτισε, είπα. Μάμα, μάμα, τι κάνεις εκεί. Φύγε από το παράθυρο, εσύ, για το σκόσο το κεφάλι. Γονάτισε, είπα εδώ. Μάλιστα. Στη Μαντόνα. Και θα λες αυτά που θα σου λέω εγώ. Ναι. Λοιπόν, λέγε. Ορκίζομαι στην Παναγιά. Ναι. Ότι θα σεβαστώ. Και στη σωτηρία της ψυχής μου. Και στη σωτηρία τι της? Της ψυχής μου. Της ψυχής μου, ναι. Ναι, της ψυχής μου. Ότι θα σεβαστώ την αγνότητα της κόρης του Ροζάριο Ντελερόζε. Πώς θα σεβαστώ την αγνότητα της κόρης του Ροζάριο Ντελερόζε. Κάνε το σταυρό σου τώρα. Καλά. Σωστά. Καλά. Τον δω. Εντάξει, τώρα σηκώτανε. Τώρα είμαι ευχαριστημένη. Μαμά! Έλα, μη δεν μπορώ να ανασάνω. Δεν πειράζει, μην ανασάνω. Κι αφήσει τη μαμά. Εμένα να φιλήσει. Ω, Μαντώνα, Σάντα, όχι. Ας φιλήσει το χέρι μου. Έλα, μαμά, πιέσε ποτήρια. Έλα. Στην υγεία μας. Και εσύ. Ω, τα παιδιά! Ερχόμαστε! Μαμά, φεύγουμε! Τσά, μαμά! Αντίο, κυρία Τελερόζε! Ρόζα! Τον δώρο σου! Ρεγκάλο, τεσόρο μου, ρεγκάλο! Ρόζα! Ρεγκάλο! Δεν το πήρε. Δεν την πρόλαβα. Μίλησέ μου, σινιόρα. Μαντώνα, κάνε μου ένα νόημα. Ένα νόημα, Μαντώνα. Σεραφίνα, απορώ και εξίσταμαι που σε βλέπω να κάθεσαι έξω σε αυτή την κατάσταση. Τι είναι αυτά που φοράς? Εσόρκο, φαντάζομαι.
Κρέμεται σαν τσουβάλια πάνω σου. Και το κεφάλι του Σεραφίνα μοιάζει σαν να το βγάλες από κανένα κουβά με λάδι. Τώρα καταλαβαίνω γιατί οι άλλες κυρίες της γειτονιάς δεν κοιμούνται τα από μεσήμερα. Κάθονται στις πόρτες τους και σε χαζεύουν. Μ' ακούς? Ακούς ή όχι? Έχω καθήκον να σου πω ότι η εμφάνιση και η διαγωγή σου από τότε που πέθανε ο Ροζάριο είναι εξωφρενική. Εξωφρενική! Μπορεί κανείς να είναι αξιοπρεπής στον πόρο του, όταν όμως το παρακάνει, το πράγμα καταντάει πια εγωισμός. Αλλά το ξέρω εγώ πως κάτι τέτοιο θα γίνει από τη στιγμή που παρέβεις τον νόμο της εκκλησίας και έκαψες τον άντρα σου. Ακούς τι σου λέω? Μου μήνυσες το πρωί πως ήταν ανάγκη να με δεις. Σου μήνυσα το πρωί, μα τώρα είναι απόγευμα. Είχα να βαφτίσω το παιδί του Δημάρχου. Βέβαια. Ο Δήμαρχος είναι σπουδαίο προσώπατο. Η Σεραφίνα δεν είναι. Δεν έρχεσαι πια να εξομολογηθεί. Όχι, δεν έρχομαι. Όχι, δεν έρχομαι. Πάτησες τίποτα? Όχι. Πάμε μέσα, πάμε μέσα να το πλύνουμε με οξυγενέ. Φάνιεται. Έτσι, ξυπόλυτη που περπατάς, θα το μολύνεις. Φάνιεται. Δεν έχεις φίλους, Σεραφίνα. Όχι. Δεν έχω φίλους. Είσαι ακόμα νέα. Μπορείς ακόμα να αγαπήσεις και να κάνεις παιδιά. Σε θυμάμαι που φορούσες ένα γαλάζιο με ταξωτό φόρεμα στην Υπουργεία το περασμένο Πάσχα και ήσουν σαν αρχόντισσα. Και τώρα σέρνεσαι μέσα εδώ ξυπόλυτη και βρώμικη, ντυμένη με κουρέλια σαν να είσαι στο κάτεργο. Δεν έχεις φιλενάδες. Οι γυναίκες δεν σου κάνουν παρέα. Όχι. Δεν έχω φιλενάδες. Δεν κάνω παρέα με γυναίκες. Οι κούκλες στο σπίτι μου είναι η καλύτερη μου παρέα. Γιατί δεν σκαρφίζονται ψέματα. Τι σόι γυναίκες είναι αυτές εδώ. Τι σόι γυναίκες, Το λεπτό ματριμονιάλε το στέλνουν στην αποθήκη και αγοράζουν μόνο κρεβάτια και κοιμούνται βρώμικα. Ατενσιόνε! Ατενσιόνε! Ατενσιόνε ζουνε χωρίς χαρά. Αντικαρδιά έχουνε ψυγείο στο σπίτι τους. Και οι άντρες τους δεν νιώθουν καμιά χαρά μαζί τους. Πηγαίνουν στα μπαρ, τσακώνονται, μεθάνε, χοντρένε, κερατώνουν τις γυναίκες τους. Επειδή οι γυναίκες τους δεν τους δίνουν τον έρωτα που είναι η χαρά. Εγώ όμως του δίνα τη χαρά. Για μένα το διπλό κρεβάτι ήταν θρησκεία. Τώρα πέφτω σε αυτό μονάχα με τα όνειρα και με τις θύμισες. Μα και τώρα, τώρα ακόμα είναι όμορφο για μένα και δεν πιστεύω πως ο άντρας της καρδιάς μου μου βάζε κέρατα, δεν τα πήγα. Τι λένε? Τι λένε αυτές έξω? Ξέρουν όλοι οι άλλοι ότι δεν ξέρω εγώ? Όχι. Εγώ θέλω ένα σημάδι από τη Μαντώνα. Ένα νόημα να μου πει πως το ψέμα είναι ψέμα. Και τότε... Όλη η γειτονιά τότε... γελάει μαζί σου. Κι εγώ γελάω. Κι εγώ γελάω. Ακούστε πως γελάω. Σήτα ώρα. Συλλογήσου την κόρη σου, Σεραφίνα. Εσείς να συλλογιστείτε την κόρη μου. Εσείς. Σήμερα πάει με ένα ναύτη που έχει ένα χρυσό σκουλαρίκι στα αυτή. Και φοράει τόσο στενά παντελόνια που ντρέπεσαι να τον κοιτάς. Σήμερα το πρωί έκοψε τις φλέβες της με το μαχαίρι επειδή δεν την άφηνα να βγει έξω. Και τώρα πήγανε όλοι τους μαζί σε ένα νησί. Πικνίκ το λένε σήμερα. Όλοι τους, όλοι άντρες, γυναίκες, δασκάλες, όλοι με το βαπόρια. Μα το πικνίκ το οργάνωσε το σχολείο. Είναι εκεί οι δάσκαλοι μαζί. Λοσό. Οι γεροντοκόρες οι δασκάλες που ψοφάνε οι άντρες. Θα λυσάξουν όλοι στο νησί τώρα να μου το θυμάσαι. Σεραφίνα Τελερόζε. Σε διατάζω να μπεις στο σπίτι. Στο σπίτι. Θα μπω. Θα μπω αν μου πείτε κάτι που θα σας ρωτήσω. Θα μου το πείτε? Ναι, αν το ξέρω. Α, το ξέρετε. Το ξέρετε. Σε εσάς ξεμολογιόταν ο άντρας μου. Ναι, σε μένα. Ωραία. Έλατε εδώ. Σας μίλησε ποτέ για καμιά άλλη γυναίκα? Εγώ να πηγαίνω. Έλα εδώ. Ας πετάτε. Και βολέτε. Ας πετάτε. Και βολέτε, Σεραφίνα. Μη ούν μομέντο, ας πετάτε. Μίλησε ποτέ σε εσάς για καμιά άλλη γυναίκα? Μίλησε. Ξέρεις καλά πως δεν μπορείς να μου κάνεις τέτοιες ερωτήσεις. Δεν παραβαίνω τους νόμους της Εκκλησίας εγώ. Πρέπει. Το μυστικό της εξομολογήσεως είναι ιερό. Πρέπει να το μάθω. Μπορείτε να μου το πείτε. Άσε με. Όχι. Άσε με να φύγω, Σεραφίνα. Όχι, άσε σας αφήσω. Πείτε. Πάτερ, πείτε μου, σας παρακαλώ, πείτε μου. Ή δεν θα τρελαθώ. Θα γυρίσω σπίτι και θα σπάσω το λαγίνι με τις τάχτες του, δεν μου πείτε. Θα τρελαθώ, δεν το μαθώ. Και θα σπάσω το λαγίνι και θα σκορπίσω τις τάχτες, τις τάχτες του άντρα. Τι μπορώ εγώ να σου πω, αφού εσύ δεν πιστεύεις στα γνωστά γεγονότα. Τα γνωστά γεγονότα. Ποιος τα ξέρει? Λασάτε μη στάρε. Όχι, Σεραφίνα. Σεραφίνα, είμαι πολύ γέρος πια.
Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Κανένας, κανένας στον κόσμο δεν ξέρει το τριανταφυλλό μου εξών από μένα. Θέλουν να σπάσω τα χέρια μου το λαγίνι, θέλουνε. Θέλουν να σκορπίζω τη στάχτη του, επειδή εγώ γνώρισα τη χαρά μαζί του. Εσείς οι παπάδες, φοράτε μαύρα για να κρύβετε μέσα από τα ράσα τα γνωστά γεγονότα. Σεραφίνα μαζεύτηκε κόσμο και κοιτάει. Ας κοιτάνε. Καλό θα τους κάνει. Πάει καιρός που ήθελα να ξεσπάσω. Να ξεσπάσω έτσι. Είμαι γέρος, Σεραφίνα. Δεν έχω πια δύναμη. Θες λοιπόν να φωνάξω βοήθεια. Φωνάξτε. Φωνάξτε όσο θέλετε. Μα δεν θα σας αφήσω να φύγετε αν δεν μου πείτε. Δεν είσαι καθώς πρέπει, γυναίκα. Όχι. Δεν είμαι καθώς πρέπει. Είμαι γυναίκα. Ούτε είμαι γυναίκα είσαι. Είσαι ένα ζώο! Σι! Ανιμάλε! Ιωσάνο, ανιμάλε! Ανιμάλε! Πες του το! Φώναξε το σ' όλη τη γειτονιά! Η γυναίκα του Ροζάριο δεν είναι καθώς πρέπει! Δεν είναι γυναίκα! Είναι ζώο! Ρίχτηκα πάνω στον παπά! Θα του ξεσκίσει το ράσο! Αν δεν τις πήγες οι πόρνες! Να είναι ψέματα! Αστυνομία! Αστυνομία! Βοήθεια! Αστυνομία! Αστυνομία! Ναι, Ασούντα. Είμαι εγώ. Είμαι εγώ. Βάλτε με φυλακή. Όχι. Φυλακή, φυλακή. Όχι. Είδε μη, θα σπάσω το λαγίνι. Σεραφίνα, φίλια, φίλια. Θα σπάσω το λαγίνι. Αντί όμως, Σεραφίνα. Ασούντα, άσε με. Πάμε σπίτι. Θα σπάσω το λαγίνι με τη στάχτη του άντρα μου. Μαντώνα, Μαντώνα, δώσ' μου ένα σημάδι. Ένα σημάδι, Μαντώνα. Μαντάμ, καλησπέρα, μαντάμ. Έχω κάτι για σας μούρια. Θα σας το δώσω σε τιμή ρεπλά μας. Καταλαβαίνετε, φθηνότερα και από το κόστος. Μόνο και μόνο για να διαφημίσουμε τα προϊόντα μας στην περιοχή σας. Να σάτε αυτά. Μα κοιτάξτε, μαντάμ, κοιτάξτε. Αυτό εδώ είναι μία εφεύρεση μεγαλύτερη και από την τηλεόραση. Είναι μία επανάσταση στην οικιακή ζωή της Αμερικής. Και σημειώστε παρακαλώ ότι εγώ δεν πάω πόρτα-πόρτα για να πουλήσω αυτό το καταπληκτικό προϊόν μας. Το δίνω μόνο στους πόρους, αλλά καθώς σταμάτησα εδώ για να βάλω μπενζίνα στο αμάξι μου, σας είδα που παίρνετε τον αέρα σας. Έρισα, παιδιά! Το λοιπόν, μαντάμ, σας παρακαλώ εν πρώτης να προσέξετε πόσο βολικό είναι. Δεν πιάνει περισσότερο τόπο. Τον ακούς! Έξι και ξερός! Το λοιπόν, μαντάμ, δείτε τώρα τι γίνεται άμα πατήσω αυτό εδώ το κουμπάκι. Σιγκιόρε, εσένα μιλάω! Για κόπιασε εδώ να ξαναπείς αυτό που μου πες. Με τον παρδόν, μαντάμ, μία στιγμούλα μόνο, μία στιγμούλα. Τι τρέχει, κύριε Μακαρόνι! Δεν με λένε Μακαρόνι! Έστω, κύριε Σπαγκέτο! Δεν είμαι ούτε Μακαρόνι του Σπαγκέτο! Είμαι άνθρωπος και οδηγάω ένα φορτηγό με μπανάνες για να ζήσω! Και όχι για να παίζω τους καουμπόιδες μέσα από χιλιάδες αντουλόγους σου! Πάω ήσυχα και καλά στον δρόμο μου και σου κάνω σιλιάνουλα προσπεράσεις! Και σηκωνάς από πίσω μου και μου κορνάρεις και με βρίζεις! Κάνεις την πάντα βρώμο φρατέλο! Κάνεις την πάντα μακαρονά! Για πάνω στη στροφή με προσπερνάς και με κάνεις να κόπω το δρόμο μου και μου πολλάζεις! Στραβωμάρα χασάπι! Φρατέλο, Μακαρονά, χασάπι, Τώρα θα σου δείξω εγώ. Βγάλ' το πουρο από το στόμα σου. Βρε, βγάλ' το και θα δεις εσύ ποιος. Βγάλ' το μου εσύ να λοφάνηκα. Βρε, ας το βγάλω εγώ. Θα στοχώσω μέσα στον καταπιόνο σου. Κατάλαβες. Έχω τρία στόματα να θρέψω. Αν τσακωθώ θα με διώξουν. Μα θα σου σπάσω τα μούτρα και ας γίνει ό,τι θέλει. Βρε, βγάλ' το πουρο. Βγάλ' το πράσο. Να έχω μια εκεί που ξέρεις. Βγάλ' το... Πήρα τον αϊσμό σου. Μακαρόνι, θα σε αναφέρω στο αφεντικό σου! Στο διάλο! Στο διάλο! Κυρία, πρέπει να πω στο σπίτι. Τι κάνετε εδώ? Γιατί μπήκατε στο σπίτι μου? Γιατί μπήκατε σπίτι μου? Σινιόρα, άστε με ήσυχα. Δεν έχετε κανένα διάλογο στο σπίτι μου. Σας παρακαλώ, πρέπει να κλάψω. Με συμπαθάτε, σινιόρα. Μην ακουμπάτε στην κούκλα μου. Αν δεν μπορείτε να σταθείτε ορθώς, καθίστε εδώ. Πάντα κλαίω άμα καυγαδίζω. Μα δεν θέλω να με κοιτάνε. Μην με κοιτάνετε.
ταιριάζει σε έναν άντρα. Οι άντρες δεν είναι αγιώτη για τους άλλους ανθρώπους. Πάντα κλαίω όταν ένας άλλος κλαίει. Όχι, όχι, όχι κυρία, μην κλαίτε εσείς, γιατί να κλαίτε. Να το σταματήσω. Θα σταματήσω σε ένα λεπτό. Δεν είναι αντρίκιο πράγμα. Ντρέπομαι, θα σταματήσω σας, θέλω, σας παρακαλώ κυρία. Μιξάτε την ίξα, πάρτε ένα πανί, ορίστε. Το σακάκι σας σκίστηκε. Το σακάκι της εταιρείας σκίστηκε. Ναι. Πού? Να, πίσω στη ράχη. Αντίο! Κάντε το, κάντε το! Θα σας το ράψω. Με ράφτα. Έχω τρία στόματα να δρέψω. Δώστε μου το σακάκι σας. Πήρε τον αριθμό του αυτοκινήτου μου. Ναι, εσύ. Οι άνθρωποι παίρνουν αριθμούς αυτοκινήτων, αριθμούς τηλεφώνων και αριθμούς που δεν σημαίνουν τίποτα. Τρία στόματα. Τρία! Και δεν είναι ούτε Αμερικάνοι υπήκοοι, ούτε επίδομα, ούτε τίποτα. Να μ' αναφέρεις το αφεντικό μου. Αχ, όλη μέρα ήθελα να κλάψω. Είπε πως θα με διώξει. Θα με διώξει, αν ξανακάμω καρδίτσα. Επάρξε να κλαίτε για να πάρξω κι εγώ. Κάνω τσαλελές, ε. Με συμπαθάτε. Ντρέπομαι. Μην τρέπεστε για τίποτα. Εγώ δεν τρέπομαι. Κι όμως τσακώθηκα δυο φορές σήμερα. Μέσα στον δρόμο. Η κόρη με είναι σχαμένη. Ακούστε, πρέπει να το ράψω στο χέρι. Γιατί η μηχανή έσπασε πάνω σε ένα καυγά με εκείνες τις δυο πουτάνες. Αυτό είναι που λένε γυναίκο καυγάς, ε. Σας παρακαλώ. Δι, σας έδωσα πανί. Ορίστε, σκουπίστε τη μύτη σας. Ανοίξτε τα πατζούδια σας, παρακαλώ. Δεν βλέπω να ράψω. Α! Είπατε. Το φως. Το φως πάνω στο σώμα. Έμοιαζα με έναν άντρα που μένει εδώ. Μα και νίτσε! Νιέντε, νιέντε. Με κόμεστρο. Λέει ένα Πολιτάνο. Νο, νο. Ιω όλο Σιτσιλιάνο. Α! Κεφά! Τριβήθηκα, τριβήθηκα με τη βελόνα. Δεν πάτε να πληθείτε τώρα. Ντόμε. Ντόμε η καμπινέτο. Διέτρο, διέτρο από εκεί. Κομπερμέσο. Κομπερμέσο. Το κορμί του άντρα μου. Με ένα κεφάλι παλιάτσου. Ω, Μαντώνα. Μαντώνα, Μαντώνα, μίλησε μου. Τι λες, σε παρακαλώ, Μαντώνα. Είναι σημάδι αυτό, είναι σημάδι για κάτι. Ω, μίλησε μου, Μαντώνα, μίλησε μου. Όλα είναι τόσο παράξενα σήμερα. Περδονάτε, περδονάτε, σινιόρα. Ντρέπομαι για ό,τι έγινε. Τα κλάματα δεν ταιριάζουν στον άντρα. Λέτε, με είδε κανένας. Όχι. Κανένας άλλος εξ' από μένα. Εγώ δεν πειράζει. Είσαστε συμπάτικα μόλτο. Δεν ήταν μόνο ο καβγάς που με έκανε άνω κάτω. Όλη μέρα ήμουν έτσι. Και εσείς και εγώ. Όλη μέρα. Μα τι τρέχει σήμερα. Τι τρέχει, τι τρέχει. Το παράνομά μου είναι μαντζακαβάλο. Που θα πει τρώει άλογο. Αστείο παράνομα, το ξέρω, ε. Μπορεί εδώ και 2.000 χρόνια κανένας προπάπος μου να έχει τέτοια πείνα που να έπαιγε ολόκληρο άλογο. Δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, σήμερα στην εταιρεία βρίσκω γραμμένο πάνω στο φάκελο με το μισθό μου αντί για μαντζακαβάλο. Να λέει αλογοπάγος με τόσα κεφαλαία γράμματα. Πολύ νόστιμο, πολύ νόστιμο. Ανοίγω το φάκελο, βρίσκω μέσα ένα σημείωμα. Μου έκαναν κατάσχεση στα μισθά μου. Ξέρετε τι θα πει κατάσχεση. Κατάσχεση, αλογοπάγος, σαπιοκυλιάς, όλα μαζί. Πάει πολύ. Μα αν βάζει το αίμα στο κεφάλι, φουντώνω, βάζω τα κλάματα, μα δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Ακόμα και ένας μακαρονάς ο Φεράντζας είναι άνθρωπος. Και οι άνθρωποι πρέπει να κλαίνε. Σι, σι, πρέπει να κλαίνε. Εγώ δεν μπορούσα να κλάψω όλη μέρα. Μα τώρα που κλάψα νιώθω έτσι ξαλαφρωμένη. Ελάτε, θα σας ράψω το σακάκι σας. Γράτσε, μίλε γράτσε. Είναι εκεί. Κρασί. Βίνο. Βίνο. Είναι σπουμόντι. Είναι από το χτήμα της οικογένειας του άντρα μου. Τον Δελερόζε. Πολύ μεγάλη οικογένεια. Εγώ ήμουν χωριατοπούλα. Μα παντρεύτηκα ένα βαρόνο. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Βαντρεύτηκα ένα βαρόνο και δεν είχα παπούτσι να βάλω. Μα, με συμπαθάτε. Αλλά πού είναι τώρα ο βαρόνος. Εκεί πέρα. Και πού. Μέσα σε αυτό το μαρμάρινο λαγίνι. Είναι η στάχτη.
Σκουζάτε με. Ο Θεός να τον αναπαύσει. Αυτόν μου θυμήσατε όταν ανοίξατε τα παντζούρια. Όχι το πρόσωπο. Το κορμί. Σας παρακαλώ, φέρτε μου λίγο πάγο από την πείνα. Πέρασα πολύ άσχημη μέρα σήμερα. Να πείτε λίγο κρασί και αυτό θα σας κάνει καλό. Ακούτε τη φασαρία. Εδώ πέρα αγόρια και κορίτσια γλύτω κοπάνε μαζί σαλισσασμένα. Στη Σικελία τα αγόρια χορεύουν μόνο με τα αγόρια. Γιατί ένα κορίτσι δεν μπορεί να χορέψει με αγόρια αν δεν είναι αρμονιασμένη. Μα εδώ τραβολογιούνται στα νησιά όλοι μαζί. Αγόρια, κορίτσια, δασκάλες, τούτοι. Α! Έκο! Μ' αρέσουν οι γυναίκες που γελάνε με την καρδιά τους. Οι γυναίκες που κλαίνε με την καρδιά τους. Μ' αρέσει κάθε τι που κάνουν οι γυναίκες με την καρδιά τους. Γράτσιε. Τον της περάσατε άσχημη μέρα. Σε, Ιωσόνο κοζιστάκα. Εσείς, παιδιά, κατεβείτε από τα μάξι. Πάστε κάτω από τις μπανάνες. Μπαστάρδικα! Σκουζάτε με! Κουβαλάτε μπανάνες! Σι, σινιόρα! Με φορτηγό των 10 τόνων! Τον 8! Ο άντρας μου κουβαλούσε μπανάνες με φορτηγό των 10 τόνων! Αυτός ήταν βαρόνος! Μόνο μπανάνες κουβαλάτε! Μόνο, τι άλλο! Ο άντρας μου κουβαλούσε μπανάνες, μα από κάτω είχε και κάτι άλλο! Ήταν άγριος σαν τσιγκάνος! Άγριος σαν τσιγκάνος. Ποιος το είπε αυτό? Δεν θέλω να αρχίσω να θυμάμαι. Και από τα να μην θυμάμαι. Ο παπάς δεν ήθελε. Τι δεν ήθελε? Να κρατήσω τη στάχτη. Είναι, λέει, αντίθετο από το νόμο της εκκλησίας. Μα έπρεπε να έχω κάτι δικό του, και αυτό ήταν το μόνο που μπορούσα να έχω δικό του. Δεν βλέπω τίποτε κακό σε αυτό. Δεν? Νιέντε. Το σώμα θα ζάπιζε. Ενώ η στάχτη μένει πάντα καθαρή. Σι. Τα σώματα σαπίζουν. Ενώ η στάχτη μένει πάντα καθαρή. Ελάτε εδώ. Ελάτε να σας δείξω κάτι. Ελάτε. Να σας δείξω αυτή τη φωτογραφία. Είναι από το γάμο μου, ναι. Εδώ είμαι εγώ. Νύφη. Μόνο 14 χρονών. Και αυτός. Αυτός τον βλέπετε. Είναι εκείνος. Ο άντρας μου. Και δίτσε. Και μπέλου όμο. Σωστό τριαντάφυλλο. Είχε και ένα τριαντάφυλλο ζωγραφισμένο στο στήθος του. Συ. Πιστεύετε στα παράξενα πράγματα? Αν δεν γινόντουσαν παράξενα πράγματα, εγώ δεν θα ήμουν τώρα εδώ. Εσείς δεν θα είσαστε εδώ. Δεν θα κουβεντιάζαμε μαζί οι δυο μας. Ναβέρο. Λοιπόν, καθίστε. Θα σας πω κάτι για το τριαντάφυλλο του άντρα μου. Λοιπόν, μια νύχτα με ξύπνησε ένας πόνος που με έκαιγε εδώ. Ανάβω το φως, κοιτάω το στήθος μου και την βλέπω απάνω εκεί. Πάνω στο δέρμα μου το τριαντάφυλλο του άντρα μου. Σι! Και εκείνη τη νύχτα ίσα-ίσα, εκεί... Μπορώ να σας μιλήσω ελεύθερα? Μα μιλήστε ελεύθερα! Παιδιά είμαστε τώρα! Λοιπόν, εκείνη τη νύχτα έπιασα το γιο μου, το αγοράκι μου. Το αγοράκι που έχασα όταν έχασα και τον άντρα μου. Και κόζα στράνα! Μπορείτε, θέλετε, να μου δείξετε το κεντυμένο τριαντάφυλλο? Αστιαύεστε, έσβησε αμέσως. Κράτησε μόνο μια στιγμή, όμως εγώ το είδα καθαρά, με πιστεύετε? Μα λοκρέντο! Δεν ξέρω γιατί σας τα πω αυτά, αλλά μου άρεσε αυτό που είπατε, πως τα σώματα σαπίζουν, ενώ η στάχτη μένει πάντα καθαρή, αμόλευτη. Κι όμως, ξέρετε, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που θέλουν να τα βρωμίζουν όλα. Δύο τέτοιοι ήρθαν σήμερα σπίτι μου και μου είπαν ένα τρομερό ψέμα μπροστά στη στάχτη του. Ένα ψέμα τόσο απέσιο που αν μου περνούσε από το νου πως ήταν αλήθεια, θα σπάζα το λαγίνι, ναι. Θα το σπάζα. Να, έτσι. Μα παρονέσα, ναι. Παρονέσα. Ναι, και ύστερα θα άρπαγα εκείνη τη σκούπα και θα τα άρπαγα όλα στο δρόμο, στα σκουπίδια όλα. Παρονέσα, τι ψέματα σας είπα? Όλα, όχι, νονό, δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Η θύμηση του τριαντάφυλλου είναι στην καρδιά μου, δεν έσβησε. Το ποτήρι σας είναι άδειο. Και το δικό σας. Γράτσι. Καθίστε. Μια χαρά είναι το σπιτάκι σας. Ναι, μόλτο μοντέστο. Εσείς έχετε τώρα σπίτι? Εγώ σπίτι μου έχω τρία στόματα να θρέψω. Τρία?
Σι, σι. Τι στόματα. Μια αδερφή γεροντοκόρη, μια γιαγιά μισοπάλαβη, ένα πατέρα με κρούλιακα που δεν αξίζει ούτε τις δύο φτερίες χώμα που θα του ρίξουν όταν θα τα τεινάξει. Όλη μέρα παίζουν επικέτο. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και μια μπουκάλα μπύρα όλη την ώρα πλάι τους. Μια σου και μια μου. Και χαρτί και μπύρα. Ναι, πάνω, ναι, και ρουλέτα. Μπράβο. Και ο λογαριασμός του Μπακάλι ανεβαίνει, ανεβαίνει. Σήμερα ο Μπακάλις μου έκανε κατάσχεση στους μισθούς. Ορίστε, έκο, σας είπα όλη μου τη ζωή. Μπορώ να τηλεφωνήσω. Πού θα τηλεφωνήσετε? Στο αφεντικό μου, στον Πιλόξη. Να το εξηγήσω γιατί άργησα. Το τηλεφώνημα στον Πιλόξη κάνει 10 σέντς. Μη σκοτίζεστε γι' αυτό. Εγώ δεν σκοτίζομαι, εσείς θα το πληρώσετε. Πολύ, πολύ την ψιλολογάτε τη ζωή. Εμπρός, δώστε μου την εταιρεία αγροτικών προϊόντων στον Πιλόξη. 4878. Σας ναι, 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 περιμένω. Ανύπαντρος με 3 στόματα. Να σας πω τα όνειρά μου. Σε ποιον, σε μένα? Θέλω να ανταμώσω καμιά καλόκαρδη γυναίκα, μεγαλύτερη από μένα. Ας πούμε λιγάκι μεγαλύτερη. Δεν με νοιάζει αν παρά είναι κάπως τρουμπουλή ή όχι και πολύ καλοκτενισμένη. Το σπουδαίο σε μια γυναίκα είναι να σε καταλαβαίνει, να κόβει το μυαλό της. Και θέλω να έχει ένα καλοβαλμένο σπίτι και μια κάποια δουλίτσα να τα οικονομάει. Και τι γυρεύει μια τέτοια γυναίκα με έναν άντρα που έχει 3 στόματα στη ράχη του και χαρτιά και μπύρες από πάνω και ρουλέτα. Τι γυρεύει, τι γυρεύει. Αγάπη και τρυφερότητα σε έναν κόσμο γεμάτο μοναξιά και παγωμάρα. Α, μοναξιά μπορεί, αλλά όχι και παγωμάρα με τέτοια ζέστη σαν την αγνή. Αγάπη και τρυφερότητα. Αυτό έχω να τις δώσω εγώ σε ζεστές και κρύες μέρες. Και αυτό γυρεύω. Άλλο τίποτα δεν έχω. Ο Μαντζακαβάρο δεν έχει τίποτα. Και εδώ που τα λέμε, εδώ που τα λέμε μάλιστα τον παππού μου, το κυνηγούσαν τα παιδιά με τις πέτρες στο χωριό. Εγώ σας αρέσουν τα χωρατά. Νο, 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 χωρατά. Να βέρω, να βέρω. Κυνήγησε τη γιαγιά μου σε ένα πλημμυρισμένο χωράφι. Εκείνη γλίστρισε σε ένα βράχο και έκο, να με. Μπράβο. Θα πρέπει να έχετε πολύ πιο σεβασμό. Τι να σεβαστώ, το βράχο που γλίστρισε η γιαγιά μου. Τον εαυτό σας τουλάχιστον, δεν δουλεύετε για να ζήσετε. Αν δεν δούλευα για να ζήσω, δεν θα το σεβόμουν περισσότερο. Αχ, Βαρονέσα, είμαι γερός και νέος και ζω χωρίς αγάπη. Κοιτάω τις φωτογραφίες στα περιοδικά, εκείνες τις κοπέλες, τις ρεκλάμες. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ε. Να ένα τόσο κομματάκι ρούχο εδώ, κι άλλο ένα τόσο εκεί. Το τηλεφώνημα κάνει 10 cents. Είναι πιασμένη η γραμμή. Η γραμμή όχι, όχι. Τα πεντικό μου. Και ο λογαριασμός ανεβαίνει, ε. Μπας θα δείτε πως αυτό το τηλέφωνο είναι τηλέφωνο κανενός εκατομμυριούχου. Μα γιατί κλεγόσαστε. Αυτός ο κουμπαράς, αυτό το γουρουνάκι μου φαίνεται πολύ πολύ καλοτρεμένο. Αυτό το γουρουνάκι είναι γεμάτο πενταροδεκάρες. Έμα από ολότερα καλές και είπε. Φέρτε εδώ το κουμπαρά. Ορίστε. Νομίζατε πως είμαι διαρρήκτησε. Νομίζω πως είσαστε μαλετουκάτο. Τηλεφωνήστε στο αφεντικό σας. Ή κλείστε το τηλέφωνο. Σι, σι, σι. Εμπρός. Ο κύριος Σικάρδη! Πώς τα πάτε με αυτή τη ζέστη! Ο Μαντζακαβάλο! Τι! Ήρθε κιόλας και μ' ανέφερε! Σε τι ήταν, per favore! Αυτός ο σαπιοκυλιάς ήταν. Κύριε Σικάρδη! Κύριε Σικάρδη! 3 στόματα χωρίς δουλειά!